Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Αυξάνονται σταθερά οι προσφυγικές ροές από την Ουκρανία. Προσωρινή διακοπή των ρωσικών επιθέσεων σήμερα το πρωί για τη δημιουργία οδών διαφυγής των αμάχων. Το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανακοίνωσε ότι επιτρέπει την εκένωση από αμάχους σε Κίεβο και άλλες τέσσερις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας, δηλαδή Χάρκοβο, Μαριούπολη, Τσερνίβιχ, όπως επίσης και Σουμί. Η πολωνική συνοριοφυλακή ανακοίνωσε ότι από τις 24 Φεβρουαρίου και έως σήμερα περίπου 1,2 εκατομμύρια Ουκρανοί πως έχουν εισέλθει στη χώρα. Μόνο τη Δευτέρα ο αριθμός των Ουκρανών που πέρασαν στην Πολωνία ήταν 141.500. 772 νέοι πρόσφυγες έφτασαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα. Τώρα φεύγουν και οι ευάλωτοι από τη χώρα, ενώ πολλές γυναίκες παραδίδουν τα παιδιά τους σε συγγενείς στα σύνορα και επιστρέφουν στα μέτωπα του πολέμου για να είναι κοντά με τους συζύγους τους, είπε στον 984 η Διευθύντρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Χριστίνα Ψαρά, που βρίσκεται στα σύνορα με την Πολωνία. Μιλάει για τις ελλείψεις των φαρμάκων στα νοσοκομεία, τη μεταφορά υγειονομικού υλικού στις εμπόλεμες περιοχές, τη βοήθεια που φτάνει συνεχώς από την Ελλάδα, όπως με τις δύο κινητές μονάδες από τη Σάμο, αλλά και τις μονάδες υγείας που επιχειρούν να στήσουν όπου μπορούν στην Ουκρανία. Για ανθρώπινες τραγουδίες με πρωταγωνιστές στα παιδιά μιλά στον 984 επίσης ο Απόστολος Βεΐζης, εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης Intersource Greece. Τα παιδιά είναι σε σοκαριστική ψυχολογική κατάσταση, πολλά δεν μιλάνε, έχουν δει βομβαρδισμούς, έχουν μείνει σε καταφύγια, πολλά αντιμετώπισαν υποσιτισμό ή αφυδάτωση, είπε χαρακτηριστικά. Χιλιάδες άλλοι παραμένουν αποκομμένοι από πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας άμεσης ανάγκης λόγω της στρατιωτικής περικύκλωσης των πόλεων, όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΟΗΕ. Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών απίφθινε κάλεσμα για απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν. Ο Ουκρανός Υπουργός Υποδομών ανακοίνωσε ότι η χώρα έχει υποστεί ζημιές αξίας 10 δις δολαρίων από τη στιγμή της εισβολής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι η Μόσχα έχει κινητοποιήσει το 100% των δυνάμεων που έχει συγκεντρώσει στα σύνορα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως μπορεί να βρεθεί μια πραγματική λύση για τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εντός των επόμενων ημερών και εβδομάδων. Ο Ουκρανός Πρόεδρος θα απευθύνει μήνυμα σήμερα Τρίτη στο Βρετανικό Κοινοβούλιο μέσω βίντεο διάσκεψης. Αναμένεται να ζητήσει την επιβολή non-fly zone. Η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε λίστα με χώρες οι οποίες δεν είναι φιλικές προς αυτή. Πρόκειται για κράτη που επέβαλαν ή συμμετείχαν στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Στην αποστολή άλλων 500 στρατιωτών στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσοντας ένα αριθμό και στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του εκπροσώπου τύπου Τζον Κέρμπι, το πρόσθετο σώμα 500 Αμερικανών στρατιωτών θα μοιραστεί σε Πολωνία, Ρουμανία, Γερμανία και Ελλάδα με σκοπό την υποστήριξη των Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται ήδη επί ευρωπαϊκού εδάφους ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, πως ενημερώθηκε από τις Ουκρανικές Αρχές ότι οβίδες του πυροβολικού προκάλεσαν ζημιές σε εγκατάσταση πυρηνικής έρευνας στην πολιορκημένη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, στη Χαρκίβ, πάντως χωρίς ραδιολογικές συνέπειες. Σε διευκρινήσεις για τη χρήση σκευασμάτων ιωδίου για την προφύλαξη από την ραδιενέργεια, προχώρησε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, τονίζοντας ότι δεν κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά σκευάσματα με αυτή την ένδειξη. Τα σκευάσματα ιωδίου που κυκλοφορούν στην Ελλάδα ως εμπληρώματα διατροφής έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ιώδιο, έως και 500 φορές μικρότερη από τις δόσεις εκείνες τις οποίες αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι πρέπει να χορηγηθούν σε περίπτωση ραδιενεργού ατυχήματος και ως εκ τούτου είναι ακατάλληλα για τη σχετική ένδειξη. Στην περίπτωση τέτοιου συμβάντος, αρμόδιες είναι οι Εθνικές Αρχές Υγείας κάθε χώρας για να αποφασίσουν αν θα πρέπει να χορηγήσουν σκευάσματα ιωδίου, καθώς και για τις ακριβείς δόσεις ανά ηλικιακή ομάδα, όπως και για την έναρξη και τη διάρκεια της προληπτικής αγωγής, καταλήγει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.
Στις 13 Μαρτίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως επιβεβαίωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να εορτάσει την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου και στη συνέχεια θα έχει γεύμα με τον Τούρκο Πρόεδρο, κατόπιν πρόσκλησης του, την οποία ο Έλληνας Πρωθυπουργός απεδέχθη. Έκρηξη τιμών σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μέταλλα και σιτηρά καθημερινά. 5 λεπτά πάνω η τιμή της βενζίνης σήμερα στην τοπική αγορά, 7 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης και 8,5 για το πετρέλαιο κίνησης, όπως ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΠΕΚ είπε στον 984. Την άμεση αντίδραση, παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν οι επαγγελματοβιοτέχνες. Ο χρόνος πιέζει, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, λέει στον 984 ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς. Με την ακρίβεια να μειώνει την καταναλωτική δαπάνη των οικογενειών, όπως και τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων. Αποκαλυπτική και η έρευνα του Ινστιτούτου που δείχνει ότι ένας στους δύο ερωτηθέντες καταναλώνει το εισόδημά του μέσα σε 19 ημέρες, ενώ ένας στους δύο περιμένει περαιτέρω μείωσή του το 2022 υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Συναγερμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τη διατροφή των λαών της Ευρώπης, με την ελληνική κυβέρνηση να έχει προχωρήσει άμεσα στην έκδοση υπουργικής απόφασης που αναρτήθηκε στη Διάβγεια για σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την εκτίμηση της επισιτιστικής επάρκειας και διατροφικής ασφάλειας της χώρας. Την αποδέσμευση κοινοτικών κονδυλίων για έκτακτη ενίσχυση των παραγωγών ζήτησε στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας ο Γιώργος Γεωργαντάς. Χωρίς ζωοτροφές κινδυνεύει να μείνει η Κρήτη, αφού δεν υπάρχει φως στις εισαγωγές πρώτων υλών από την Ουκρανία, η οποία απαγόρευσε τις εξαγωγές των σιτηρών. Ήδη τα περιθώρια στενεύουν, ιδιαίτερα για πτηνοτροφία, βοοτροφία, κουνέλια και χειροτροφία στη χώρα, ενώ μέχρι στιγμής κάπως σώζει την κατάσταση της εκρηκτικής εγωπροβατοτροφίας, η εναλλακτική λύση των βοσκοτόπων. Αλλά και αυτή δεν είναι η καλύτερη λύση, όπως εξηγεί στην εφημερίδα Νέα Κρήτη ο πρόεδρος του Παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΟΤΕ, κτηνίατρος Αλέκος Στεφανάκης. Πάντως σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη και ευρεία σύσκεψη των αγροτών με στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Αθήνα. Τα μεγάλα κενά εφημέρευση σε κρίσιμες ειδικότητες στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Το τριήμερο της αποκριάς, καταγγείλει ο Σύλλογος Εργαζομένων, διαστόματος του Προέδρου του Συλλόγου Γιώργου Μανουσάκη, στον 984. Συγκεκριμένα δεν εφημέρευαν, όπως είπε, είτε για δύο είτε για τρεις ημέρες παθολογικό, καρδιολογικό, ακτινολογικό, ορθοπαιδικό, ενώ ασθενείς μεταφέρονταν στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Υπήρξαν επίσης περιπτώσεις που γιατροί του νοσοκομείου, χωρίς να εφημερεύουν προς τιμήν τους, προσήλθαν στο νοσοκομείο για να βοηθήσουν σε έκτακτα περιστατικά, σημειώνει και προσθέτει. Καλό θα ήταν οι κυβερνώντες να αντιληφθούν ότι το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λειτουργικά είναι το κεντρικό νοσοκομείο του Νομού Λασιθίου και θα πρέπει να προκύψουν λύσεις στελέχωσης, ώστε να υπάρχει πλήρης εφημέρευση τουλάχιστον στις κρίσιμες ιατρικές ειδικότητες για να λειτουργεί σωστά το νοσοκομείο και να καλύπτεται στοιχειωδώς σε επίπεδο δευτεροβάθμιας περίθαλψης ο πληθυσμός του Νομού Λασιθίου. 169 οι νοσηλείες σήμερα στα νοσοκομεία της Κρήτης, 148 στις κλινικές COVID και 21 στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων οι 13 διασωληνωμένοι. Το μεγαλύτερο βάρος σηκώνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. 876 χθες τα κρούσματα κορονοϊού στην Κρήτη, από τα 8.639 πανελλαδικά. Ανησυχία στο τμήμα του χειρουργείου του Πανεπιστημιακού, καθώς θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν περισσότεροι από 10 εργαζόμενοι. Η πρόληψη μελλοντικών πανδημιών πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την ετοιμότητα σε περίπτωση πανδημίας. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε ή να επιτρέψουμε την απώλεια περισσότερων ανθρώπινων ζώων. Ο κόσμος δεν μπορεί να ξαναζήσει φόβο και αβεβαιότητα, σημείωσε. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος προσγειώθηκε σήμερα η πρώτη απευθείας πτήση Αμερικανικής Αεροπορικής Εταιρείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι πολύ νωρίς φέτος και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για τη χώρα και τον ελληνικό τουρισμό, ανέφερε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Επιστρέφει το πολικό ψύχος και τα χιόνια, προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Αύριο Τετάρτη επηρεάζονται βόρεια-δυτικά κεντρικά διαμερίσματα της χώρας, όπως και τα νησιά περαιτέρω.
Το Σάββατο θα επηρεαστεί η Κρήτη. Το νέο ψυχρό μέτωπο φαίνεται ότι θα παραμείνει έως τα μέσα της άλλης εβδομάδας. Αιτία για αυτή την εξέλιξη, όπως λέει στον 984, είναι το ατμοσφαιρικό βουνό σε σχήμα ωμέγα, ωμέγα εμποδιστής, που αναμένεται να αναπτυχθεί προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, οθώντας πολικές αερίες μάζες από την περιοχή της Ρωσίας, που μέσω της Ουκρανίας θα φτάσουν και στη χώρα μας. Οι πολικές αέριες μάζες, που θα ξεκινηθούν από τα βορειοανατολικά τμήματα της Γυραιάς Ηπείρου, θα καλύψουν πολλές περιοχές προς την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, λέει ενδεικτικά. Στη διακοπή της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα στο δρόμο Ηράκλειο Μεσαρά προσανατολίζεται η αστυνομία μετά από αντίστοιχη εισήγηση και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ως αποτέλεσμα της μεγάλης καθίζησης που έχει υποστεί η οδική αρτηρία κοντά στο τούνελ της Αγίας Βαρβάρας. Η Ιστορική, Λογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δημοσφακείο, διοργανώνει συνέδριο με θέμα «Η Επανάσταση του Δασκαλογιάννη και η Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη, 200 χρόνια μετά». Το συνέδριο είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2021, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Εθνική Εξέγερση του 2021, αλλά αναβλήθηκε λόγω των υγειονομικών περιορισμών. Παγκόσμια ημέρα γυναίκας, η 8η Μαρτίου, επιδεινώθηκαν οι συνθήκες ζωής των γυναικών παγκόσμια τα δύο τελευταία χρόνια. 2 στις 5 δήλωσαν σε έρευνα του ΟΗΕ ότι η πανδημία επηρέασε αρνητικά την ψυχική τους υγεία. Αυξήθηκαν παράλληλα τα περιστατικά εμφυλής βίας, ενώ η ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι παρούσα σε πολλούς τομείς και κραυγαλαία όσον αφορά στις μισθολογικές αποδοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομοθετική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως επισημαίνει η Ευρωπαία Επίτροπος Ισότητας, Έλενα Ντάλη, η νέα πρόταση νομοθεσίας ποινικοποιεί τη βία κατά των γυναικών περιλαμβανομένης της διαδικτυακής και θεσπίζει κοινά πρότυπα για όλα τα κράτη-μέλη για την προστασία, την πρόσβαση στην δικαιοσύνη, τη στήριξη των θυμάτων, την πρόληψη και τη συνεργασία. Επιλέγοντας για την ενδυμασία της τα χρώματα της Ουκρανικής σημαίας επίσης, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στις γυναίκες της δοκιμαζόμενης χώρας κατά τη διάρκεια ομιλίας της σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής με θέμα «Οι αγώνες για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων των γυναικών» με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα. Νεκρή εντοπίστηκε τέλος στο σπίτι της, στο Σταυρό Ιεράπετρας, 65χρονη γυναίκα, σήμερα το πρωί από γειτόνισσά της. Ένας άνδρας συνελήφθη και οι Ιρλανδικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα αφού ένα φορτηγό έπεσε πάνω στην πύλη της Ρωσικής Πρεσβείας στο Δουβλίνο. Νέο στρατιωτικό δορυφόρο ανακοίνωσε ότι έθεσε σε τροχιά το Ιράν, ενώ βρίσκονται σε κρίσιμη φάση οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στη Βιέννη με στόχο τη διάσωση της συμφωνίας για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Τους 20 έφτασαν οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες που πλήττουν εδώ και μία εβδομάδα τα ανατολικά παράλια της Αυστραλίας, τις πολιτείες του Κουίνσλαντ και της Νέας Νότιας Σουηλίας. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Η FIFA έκανε δεκτό το αίτημα της Ουκρανίας για μετάθεση του αγώνα μπαράς με τη Σκωτία στο παγκόσμιο κύπελο λόγω του πολέμου που επικρατεί στη χώρα. 984. Ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ έως στους 16 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι σε όλους.